τιμά τη μνήμη και τη θυσία τους και γίνεται πρότυπο παράδειγμα της τοπικής αυτοδιοίκησης με τις ευνές, ασυνάμα, ουσιαστικές τελετές ιστορικού απολογισμού. Κρατά πρώτος την πένα καταγραφής των δοξασμένων στιγμών του 1974, υπενθυμίζοντας στο ελληνικό κράτος τη δική του υποχρέωση μιας επίσημης καταγραφής της ιστορίας. Εκ μέρους της Πανελλήνιας Επιτροπής Γενών Αγνοουμένων, μιας οικογένειας με βαθιά θέληση και ακούραστη υπομονή, σας μεταφέρω την ειλικρινή μας συγκίνηση και την ικανοποίησή μας για τις ευαίσθητες διοργανώσεις τιμής και σεβασμού όχι μόνο στα πρόσωπα των δοξασμένων ηρώων μας, αλλά και των οικογενειών τους, που βίωσαν τη μακροχρόνια απουσία τους, την αναζήτηση και τελικά την κατάληξη της απώλειας των αγαπημένων τους. Τα τέσσερα παλικάρια του Δήμου σας έγραψαν τη δική τους σελίδα στη νεότερη ελληνική ιστορία. Οι τρεις φρουροί της Ελβίκ, ο Νίκος, ο Δημήτρης και ο Γιάννης, τον Αύγουστο του 1974 συμμετείχαν στη μάχη της ελληνικής δύναμης Κύπρου, στην πιο άνηση μάχη των νεωτέρων χρόνων. Οι τρεις από τους 318 λεβέντες εναντίον των πάνωπλων 6.900 Τούρκων εισβολέων και χάθηκαν αγωνιζόμενοι ηρωικά, ποτίζοντας με τον ιανικό τους αίμα τη Μεγαλόνησο. Πιστοί στα εθνικά ιδεώδη, με αυταπάρνηση και αυτοθυσία, θυμίζοντας σε όλους μας ότι δεν είναι οι Έλληνες που πολεμούσαν ήρωες, μα είναι οι ήρωες που πολεμούσαν Έλληνες. Ο υποσμηναγός Τέλειος Κλαπάκης, τον Αύγουστο του 1975, γράφει τη δική του ένδοξη πορεία, προασπίζοντας τα σύνορα της πατρίδας μας, ανασχετίζοντας τουρκικά μαθητικά. Ήρωες Κλαπάκης, Θανόπουλος, Ηλιόπουλος και Κρητικός βρίσκονται στον πάνθεον το δοξασμένο του έθνους μας. Αθάνατοι μεταξύ αθανάτων και θα μείνουν φωτεινά παραδείγματα εθνικής αξιοπρέπειας στις οικογένειες, στο Δήμο και στο κράτος μας. Αγαπητοί φίλοι, σε βάθος αιώνων είναι αποδεδειγμένο πως οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία κινδυνεύουν ή και χάνουν την εθνική τους ταυτότητα. Ο Δήμος σας κρατά στεναρά την ελληνική του ταυτότητα και παραμένει φωτεινό παράδειγμα του «Δεν ξεχνώ». Από βάθος καρδιάς σας ευχαριστούμε.